ένα από τα πιο μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, φίλες και φίλοι, σήμερα θα γίνει το αφιέρωμά μας. Έχω φτάσει περίπου 35 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, στο χωριό Καλή Σικιά. Όπως έβγαινα πάνω, βλέπω τους Γερμανούς. Εγώ ήμουν 8-9 χρονών, εφοβήθηκα και θέα το χάμε και κυλούν δαχυνοπούς και από γέρο πίσω. Θα μείνει άσβηστο στο μυαλό μου όσο το ζω και αναπνέω το φρικτό και μακάβριο θέμα που αντίκρισα μπαίνοντας στο χωριό μας, γυναίκες καμένες νεκρές, άλλες τραυματισμένες, άλλες λιπόθυμες. Με σέρνει ο χαρός και παίρνω, αχ να σ' αποχαιρετήσω, αμάν, αμάν, να σ' αποχαιρετήσω. Μεγαλώσαμε αυτά τα βιώματα με σπεδάκια, μας λέγανε αυτές τις ιστορίες οι γιαγιάδες εδώ του χωριού, μαυροντυμένες όλες να κλαίνε, και μας λένε τέτοιες ιστορίες. Ήταν αυτό τα που μου έλεγε πριν και ο κύριος Πέτρος, ότι έτσι ναι, μεγαλώσαν όλοι. Δεν ακούσαμε παραμύθια με τη σταχτοπούτα. Ακούσαμε ναι, τα γεγονότα, τα πραγματικά γεγονότα, με τρομερό πόνο και με ανοιχτές πληγές. Είμαστε στο ύψωμα της Ηλίδικας. Το Μητάτο που βλέπουμε εδώ πέρα, η περιοχή μάλιστα λέγεται Πορομήτατο, ήταν μια σοβαρή ενίσχυση, ασχέτως αν ήταν υπό την κατοχή του μοναστηριού ή σε εμάς, μια σοβαρή πηγή εφοδίων για το χωριό. Τα κοπάδια αυτά έπαιξαν μεγάλο ρόλο και κατά τις επαναστάσεις, διότι τροφοδοτούσαν τους αντάρτες. Μόλα τα μέρα γλυκιά σου, μόλα τα μέρα γλυκιά σου, καρδιά μου σε χαρίζω. Καρδιά μου σε χαρίζω να σε παλεύει άλλο κορμί, για δε σε δάγια.